Τις περισσότερες φορές μας ενδιαφέρει να φτάσουμε το συντομότερο στον προορισμό μας. Άσχετα με το αν το ταξίδι είναι που μετράει, αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι η ευθεία αποτελεί τη συντομότερη διαδρομή ανάμεσα σε δύο σημεία. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Ωστόσο, σε μακρινές πτήσεις, πιθανό να έχετε δει στις οθόνες του αεροπλάνου ένα χάρτη που εμφανίζεται με την πορεία της πτήσης. Εκεί φαίνεται ότι το αεροσκάφος δεν πετάει σε ευθεία, αλλά σε καμπύλη διαδρομή. Μερικές φορές μάλιστα πετάει ακόμη και σε zigzag διαδρομή. Η ιδέα για το συγκεκριμένο βίντεο ήρθε από το σχόλιο ενός φίλου του Aeroplanetic και τον ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση λοιπόν είναι, γιατί τα αεροπλάνα πηγαίνουν μέσω Λαμίας και ακολουθούν τις περισσότερες φορές μια τόσο καμπύλη διαδρομή, αντί να πηγαίνουν καρφί στον προορισμό τους? Η απάντηση είναι απλή, διότι η Γη είναι μια πεπλατισμένη σφαίρα, ενώ οι χάρτες είναι επίπεδοι. Οπότε η διαδρομή του αεροπλάνου που βλέπουμε στους χάρτες συνήθως φαίνεται να είναι μια έντονη καμπύλη, διότι είναι απλά η αναπαράσταση της πραγματικής διαδρομής σε μια σφαίρα, όπως θα φαινόταν πάνω σε ένα επίπεδο χάρτη. Η κατάσταση λοιπόν αυτή, που η διαδρομή φαίνεται να είναι τόσο έντονα καμπυλωμένη, έχει να κάνει με τις ιδιότητες του χάρτη και με το γεγονός ότι αυτός είναι επίπεδος, οπότε δεν μπορεί να αναπαραστήσει και να προβάλλει με ακρίβεια την πραγματική διαδρομή. Όλα αυτά μπορούμε να τα διαπιστώσουμε πολύ απλά και μόνοι μας, αν έχουμε στο σπίτι μια υδρόγειο σφαίρα ή ένα πορτοκάλι ή ακόμη και ένα καρπούζι. Αν έχετε δύο, δοκιμάστε να λύσετε ακόμη ένα ερώτημα, βλέποντας αν χωράνε στην ίδια μας χάλη. Εγώ θα προσπαθήσω απλά με τους χάρτες της Google. Ας υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στο Los Angeles, γιατί έχουμε προσκληθεί στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Η διαδρομή λοιπόν κατά μήκος της οποίας διανύουμε τη μικρότερη απόσταση είναι αυτή που ενώνει τα δύο σημεία, ας πούμε την Ικαρία με το Los Angeles. Για να δούμε τώρα πώς φαίνεται η ίδια διαδρομή πάνω στο χάρτη. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο χάρτης παραμορφώνει τη διαδρομή μας, καμπυλώνοντάς την προς το Βόρειο Πόλο. Αν δεν είχαμε την υδρόγειο και διαθέταμε μόνο το χάρτη, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε συνεπώς σε λάθος συμπεράσματα σχετικά με το ποια είναι η πιο σύντομη διαδρομή. Για να δούμε τα πράγματα καλύτερα. Έχοντας αποκλειστικά και μόνο το χάρτη, φαίνεται ότι η πιο σύντομη διαδρομή είναι η ευθεία. Αυτό όμως θα ίσχυε μόνο αν η Γη ήταν επίπεδη. Η Γη όμως δεν είναι επίπεδη και αυτή την ευθεία στην πραγματικότητα, αν τη δούμε 3D, αντιστοιχεί σε αυτή την καμπύλη, κατά μήκος της οποίας σαφώς διανύουμε περισσότερα χιλιόμετρα, δηλαδή η διαδρομή είναι μεγαλύτερη. Θέλοντας να εξερευνήσουμε λίγο περισσότερο τις ιδιότητες του χάρτη, ας υποθέσουμε τώρα ότι η φίλη μας η Ατζελίνα, η οποία βρίσκεται στο Ουσμπεκιστάν για αγαθοεργίες, θα έρθει επίσης στο Λος Άντζελες γιατί είναι υποψήφια για Όσκαρ. Και κυρίως διότι της έχουμε υποσχεθεί ότι μετά την τελετή ίσως καταφέρουμε να πιούμε μαζί της και ένα κοκτέιλ. Αν φυσικά δεν μας έχει επηρεάσει το jet lag και νιώθουμε κουρασμένοι. Ίσως την επόμενη φορά, Ατζελίνα, δεν ξέρω, θα δούμε. Ας δούμε την πραγματική διαδρομή του δικού της αεροπλάνου, η οποία είναι φυσικά η συντομότερη διαδρομή που ενώνει την Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουσμπεκιστάν, με το Λος Άντζελες. Ωστόσο, αυτή η διαδρομή στο χάρτη φαίνεται ακόμη πιο περίεργη και ανεξήγητη, αφού αναγκαζόμαστε να βγούμε από το χάρτη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η επίπεδη φύση του χάρτη και το συγκεκριμένο είδος προβολής παραμορφώνει τη διαδρομή μας και δεν μπορεί να την αναπαραστεί σωστά, αφού αυτή βρίσκεται στην πραγματικότητα πάνω σε μια σφαίρα. Η διαδρομή θα μπορούσε να φαίνεται ακόμη και zigzag, αν ενώνει ένα σημείο από το βόρειο με ένα σημείο από το νότιο ημισφαίριο. Για να γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι, είπαμε ότι η ευθεία αποτελεί τη συντομότερη διαδρομή ανάμεσα σε δύο σημεία. Και αυτό βέβαια είναι κάτι που ισχύει όταν κινούμαστε πάνω σε ένα επίπεδο, δηλαδή σε μια επιφάνεια που δεν είναι καμπυλωμένη. Από την άλλη πλευρά, αν κινούμαστε πάνω σε μια σφαίρα, όπως η Γη, τότε η συντομότερη διαδρομή που ενώνει δύο σημεία είναι το τόξο ενός κύκλου, το κέντρο του οποίου ταυτίζεται με το κέντρο της Γης. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, η συντομότερη διαδρομή είναι μια καμπύλη γραμμή. Τέλος, στην πραγματικότητα τα αεροπλάνα μπορεί να μην ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια αυτές τις πορείες, αλλά κάποιες αρκετά παραπλήσιες, μιας και το ζητούμενο είναι η συντομότερη διαδρομή σε χρόνο και όχι αποκλειστικά σε απόσταση. Έτσι, η διαδρομή τελικά επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, με έναν από τους κυριότερους τον καιρό. Στα υπερατλαντικά ταξίδια, για παράδειγμα, η διαδρομή επηρεάζεται σημαντικά από το jet stream. Το jet stream σε αυτή την περιοχή της Γης είναι ένα κανάλι ισχυρού ανέμου που πνέει κυρίως από δυτικά και του οποίου η ένταση, η θέση και το ύψος εξαρτώνται κυρίως από την εποχή.
Συνεπώς δεν έχει σταθερές ιδιότητες και έτσι οι διαδρομές των αεροπλάνων που εξαρτώνται από αυτό μπορεί να αλλάζουν ακόμη και κάθε μέρα. Τέλος, το jet stream είναι αυτό που είναι επίσης υπεύθυνο για τη μεγαλύτερη διάρκεια ταξιδιού όταν πηγαίνουμε προς Αμερική, αφού έχουμε κόντρα άνεμο, σε αντίθεση με την επιστροφή από Αμερική, όπου το ταξίδι συνήθως διαρκεί λιγότερο αφού φυσάει από πίσω. Συμπερασματικά λοιπόν, αν η γη ήταν επίπεδη, υπόθεση η οποία βρίσκει κάποιους οπαδούς, η διαδρομή που φαίνεται ως ευθεία σε ένα χάρτη θα ήταν και η συντομότερη. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν αρκετά παράλογο να ακολουθούνται αυτές οι φαινομενικά έντονες καμπύλες πορείες. Ωστόσο η γη μας δεν είναι επίπεδη. Για την ακρίβεια έχει περίπου σφαιρικό σχήμα, παρόμοιο με τους υπόλοιπους πλανήτες και αστέρια. Είμαι ο Κωστής και μόλις παρακολουθήσατε το Aeroplanetic. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Έτσι θα μου δώσετε θάρρος να κάνω περισσότερα τέτοια βίντεο και θα βοηθήσετε τον αλγόριθμο του YouTube να εμφανίζει το βίντεο σε μεγαλύτερο κοινό.